Κύριε Δήμα, η ανάπτυξη στο 4% που είναι στόχος εκπεφρασμένος, πιστεύετε ότι είναι εφικτή? Γιατί πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει τέτοιο ρυθμό ανάπτυξης. Ούτε καν στο μέσο όρο της Ευρωζώνης υπάρχει κατά προσέγγιση το 4%. Και είναι και δυσίωνες προβλέψεις του ΟΣΑ γενικώς για την παγκόσμια οικονομία. Εφόσον έχω 4% ανάπτυξη, θα αυξήσω τον εκατότατο μισθό στο διπλάσιο, 8%. Εφόσον, άρα, επειδή ξέρουμε όλοι και σε ποιο κράτος ζούμε ότι δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα να υπάρξει 4% ανάπτυξη, δεν θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού στο 8% που επαγγέλλεστε. Αν έχουμε 1,5% δηλαδή, θα έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού στο 3%. Αυτό είναι καλή αύξηση και αφορά τη μεσαία τάξη ή τα φτωχότερα στρώματα? Κυρία Κιχαγιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την assist. Να είστε καλά. Μου δίνετε τη δυνατότητα να σας δώσω 3 συγκεκριμένα παραδείγματα αποτυχίας αναπτυξιακής πολιτικής της παρούσας κυβέρνησης. Όχι, πρώτο, εγώ θέλω ένα να λεπτάκι, πείτε για τη δική σας απαντώ το ερώτημά σας με αυτόν τον τρόπο. Απαντώ το ερώτημά σας με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο έχει να κάνει με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έτσι, υποτίθεται ότι είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης στην χώρα. Από τα 6 δις που είναι περίπου κάθε έτος, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων υποεκτελείται τα τελευταία 4,5 χρόνια συστηματικά. Με αποτέλεσμα σωρευτικά να λείπουν αρκετά δις από δημόσια έργα, τα οποία όντως θα δίνανε πολύ μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με το ΕΣΠΑ. Ειδικά ναι, σε μια... μου απαντάτε όμως. Απάντηση είναι, κυρία Κιχαγιά, αυτό. Όχι, δεν είναι διότι αν εκτελούσαμε κανονικά το είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, θα είχαμε υψηλότερες ρυθμούς ανάπτυξης. Εάν είχαμε καταφέρει να απορροφήσουμε τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, τα 20 δις, τα οποία είναι διαθέσιμα, και αντί να είμαστε στην 21η θέση στην απορρόφηση, να ήμασταν πολύ πολύ ψηλότερα, θα είχαμε πολύ υψηλότερες ρυθμούς ανάπτυξης. Εάν είχαμε καταφέρει το τρίτο κομμάτι να είχαμε δώσει χρήματα στην αγορά από τον αναπτυξιακό νόμο που έχει ψηφιστεί εδώ και 3 χρόνια, πάνω από 3 χρόνια, και δεν έχει καταλήξει ούτε 1 ευρώ σε έναν υποψήφιο επενδυτή, θα είχαμε πολύ υψηλότερες ρυθμούς ανάπτυξης. Δυστυχώς η κυβέρνηση, με τις αστοχίες της και με την αναποτελεσματικότητά της, είναι αυτή που οφείλεται για το γεγονός ότι για μία ακόμα χρονιά ο στόχος για την οικονομική ανάπτυξη που είχαν οι ίδιοι καταγράψει στον προϋπολογισμό δεν επετεύχθη. Ναι, αλλά και επετέλεσαν πολύ χαμηλά. Σας είπα, προχωράμε λοιπόν. Και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα εκτελείται κανονικά και η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων θα γίνει πολύ πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Και ο αναπτυξιακός νόμος θα αλλάξει ώστε να φτάσουν χρήματα και να μπορούν οι υποψήφιοι επενδυτές να προχωρήσουν στις επενδύσεις τους. Εάν δεν τα βάλουμε όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα έχουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης που θα έπρεπε να έχουμε. Και θα έχουμε την ανάπτυξη, την ανεμική ανάπτυξη που έχουμε δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια.